είχες χρόνο να σου πω κι ακόμα περιμένω. Είχες αφήσει ανοιχτά να μπαίνω και να γεννώ. Και κάπου κάπου στα κρυφά δειλά δειλά κοιτούσες. Ποτέ σου δεν με ρώτησες και όλο απορούσες. Σημάδια είδες και πληγές στο φως απ' το φεγγάρι. Δικές μου είναι οι στιγμές σαν ρίχνω μαύρο ζάρι. Κρέσταζε στο μπαλκόνα δύο σύγχρονα σκεύα. Σε λίγο μου ψηφίρισες, πες μου πως είναι θέμα. Έστεισα το φεγγάρι μου να μην με μαντήσει. Δεν ήμουν η νοπράδευσα, η νύχτα να με κρίσει. Με φτάνει. Έγινα μάτις και φωνιάς μια νύχτα στο καθρέφτη. Και στα στενά της γειτονιάς χρόνια ζητώ το φταίχτη. Όλος σκοντάφτος στις σκιές με βλέπεις και τρομάζεις. Σβήσε τα φώτα και αν θες μη με κοιτάζεις. Έσταζε στο πάτωμα, κρύο σύγκροντα σκέμα. Σε ρίχνω το ψηφίρισες, πες μου πως είναι ψέμα. Έσβησα το φεγγάρι μου, να είναι μαρτύρηση. Και την κουνή να κράτησα, τη νύχτα να με κρίσει. Καλώς ήρθατε στη μαγική πόλη, Μάντης και Φωνιάς. Αυτό που είδατε είναι κάτι καινούριο. Είναι μετά από χρόνια φιλία, συνεργασία, αγάπη. Σήμερα κανένας λιγότερος μαζί μου από ένα ιστορικό, κανονικά πρόσωπο της ελληνικής ιστορίας του ροκ. Τίποτα λιγότερο και πολλά περισσότερα. Είναι ο Δημήτρης ο Δημητράκας, ο οποίος... Μεγαλώσαμε με την εκπομπή πολύ από... ή μάλλον ακόμη νεότεροι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεγαλώσανε με τις Rock'n'Roll Βοήθειες, η οποία ήταν
η σημαντικότερη ίσως εκπομπή που έβγαλε ο παλιός Rock FM, άμα έχετε ακούσει που λένε ο παλιός Rock FM ήταν αλλιώς κτλ. Η ψυχή του παλιού Rock FM ήταν η εκπομπή που έβγαζε τα ελληνικά συγκροτήματα, τα έχει περάσει όλα της εποχής και εννοώ για δύο δεκατιών συγκροτήματα είχε περάσει από αυτή την εκπομπή. Ο Δημήτρης ο Δημητράκας μαζί μας εδώ πέρα. Δημήτρη, όπως είπαμε, σήμερα είναι η πρώτη από μία σειρά εκπομπές που θα... Καλά, κάτσε να βγάλουμε την πρώτη και πάμε στην πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, για να μπαίνουμε κατευθείαν με το καινούριο πράγμα που μόλις είδαμε, είναι η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση του Μάντι και Φωνιά, ομώνυμο κομμάτι του καινούριου CD Μάντις και Φωνιάς. Δημήτρη, ναι. Να μας πεις για τους συντελεστές. Μαζί είπαμε το τραγούδι το μόνιμο, αλλά έχουμε πολλά να πούμε για τους. Ναι, όλα ξεκίνησαν από τον Ανδρέα Τριανταφυλλίδη, ένας Ελευσινιώτης, ο οποίος τότε έπαιζε στο συγκρότημα Έμονο Γκρίζο και αργότερα στο Σάλβεο. Με το Σάλβεο έκανε ένα συντάκι όπου μου πρότεινε να πω ένα τραγούδι. Το είπα. Πήγε καλά. Όσον αφορά το άκουσμα, δηλαδή όσον αφορά το ότι εμείς μείναμε ικανοποιημένοι. Και αυτό του έδωσε το ερέθισμα να μου προτείνει μετά, να μου πει ρε Δημήτρη, το πιτσιρικάκι ωραία το κάναμε. Θες να κάνουμε κάτι παραπάνω. Είστε και συνεργάτες χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Και το πήρε πάνω του, έχει κάνει ο Ανδρέας, πέρα από ότι έχει παίξει τις κιθάρες, είναι συνθέτης του δίσκου, ναι. Έχει κάνει και την παραγωγή. Στην πορεία μπήκε στο πακέτο και ο Μάκης Πολάκης Κεφαλονίτης από το Αργοστόλι, ο οποίος έγραψε τους στίχους και ο οποίος ζωγράφησε και το εξώφυλλο, γιατί είναι και ζωγράφος το παλικάρι. Βέβαια. Και έτσι οι τρεις μαζί, σαν ομάδα πλέον, κυκλοφορήσαμε αυτό το CD, το οποίο έχει το γενικό τίτλο «Μάντις και Φωνιάς». Πέντε καινούργια κομμάτια, μουσική του Αχιλλέα, του Ανδρέα. Του Ανδρέα, και στίχη του Μάκη. Βέβαια, στην πορεία... Με τις ερμηνείες Δημήτρη Δημητράκα και σε ένα κομμάτι μαζί. Αυτό πάω να το πω, αλλά με πρόλαβες. Λοιπόν, δεν ξαναμιλάω. Επειδή είχα προβλήματα ερμηνευτικά με αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, λέω πρέπει να με σώσει κάποιος. Ποιος θα με σώσει? Και του λέω του Ανδρέα, άσε θα πω στον Άσο να έρθει να το πούμε μαζί για να σωθεί το κομμάτι. Και έτσι προέκυψε η συνεργασία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Και σε αυτό που ακούγαμε υπήρχαν δύο φωνές οι οποίες αγκαλιάζουν παράλληλα όλο το τραγούδι από την αρχή μέχρι το τέλος, η δική μου κάτω και του Νάσου πάνω. Για να σας βάλω λίγο στο θέμα έτσι περισσότερο, στο στούντιο του Δημήτρη, ο οποίος Δημήτρης εκτός από όλες τις ιδιότητες του, δηλαδή που είναι εκτός από drummer μερικών από τα πιο μεγάλα συγκροτήματα στην Ελλάδα, Punks Romana, Riffithy, Smetterling, TVC, Θα πούμε διάφορα στη συνέχεια, θα τα δούμε διάφορα από αυτούς τους σημαντικούς σταθμούς του Δημήτρη. Πέρα από αυτά, έχουμε κάνει μαζί την Πόλη Μαγική, δηλαδή που είναι και το όνομα της εκπομπής εδώ πέρα. Και το τραγούδι μαζί το έχουμε γράψει. Στο στούντιο σου έχουμε γράψει τα περισσότερα κομμάτια του άλμπουμ. Στούντιο Χελιδόνη, εκπληκτικός και ως ηχολήπτης και παραγωγές που έχεις κάνει ένα σωρό. Βασικά, ας τα πιάσουμε ένα να τα πούμε στη συνέχεια. Νομίζω είναι καλή ιδέα να δούμε το Μπάμπι το Φλου. Επειδή δεν είμαι το πακέτο, είναι από μια συναυλία όπου έπαιζαν η Έμονο Γκρίζο, κιθαρίστας, lead κιθαρίστας ο Ανδρέας, και μου πρότειναν τότε να πω κάνα δύο τραγουδάκια. Το είπα το Μπάμπι το Φλου με αυτή τη διασκευασμένη έτσι όπως το έχω φτιάξει και είναι κάτι, έχει ένταση αυτή. Πάμε να πάρουμε live ατμόσφαιρα και θα επιστρέψουμε. Μια ιστορία θα σας πω για το πάτωμα, το πάτη το φλού. Του λέγε σε βράδυ, τι θες εδώ, σου πήρε όλα είναι. Πάντα αυτομένος κι ανέρμος, ήταν ωραίος ο πάτη το φλού. Μορμοράει μόνος και διαρκώς, του λέγε σου πήρε όλα είναι. Πήρα το πνόν που ερχόταν, χωρίς να το σκεφτεί. Κι όταν ψιλοβαριόταμε, άρα στο κουκλού στεγαπαστή. Μοίρασε τις ελαχρίνες, ήταν ωραίος ο Μπάμπης ο Φλου. Συμπολογούσε τις τσάντες, ήταν ωραίος ο Μπάμπης ο Φλου. Κι όταν κόμπου σου βιάζανε, το φεσκολιός ο Μπάμπης ο Φλου. Το πολύ ρωτάγανε, σου λέγε πιο πέρα πολλά για πού. Πήρα το πιο που του κοντάνε, χωρίς να το σκεφτεί. Τώρα μη φιλοβάρει το κανένα, άρα το πού και να νοιαστεί.
μαυρίδες ήταν ωραίος πάτε στο φλού. Συμπολογούσε τις τσάντες ήταν ωραίος ο πάπης ο φτής. Το φάρκο που ζουριάζανε το αυκασκοριός πάτε στο φλού. Κάτω πολύ ρωτάγανε σου λέγε πλού πέλα εγώ αλλά είναι πλού. Πειράζουν τον κούρχο χωρίς να το σκεφτεί. Με έμονο γκρίζο λοιπόν, live Δημήτρης. Κοιτάξτε, εκτός από την σοβαρή δισκογραφία που έχει κάνει με δύο από τις πολύ μεγάλες ελληνικές μπάντες, τουλάχιστον, για να μην πω τρεις-τέσσερις, ο Δημήτρης, μετά ακολούθησε, έκανε και μια αξιόλογη προσωπική πορεία ως καλλιτέχνης και ως τραγούδι και ως κιθάρα και τα πάντα. Ναι, στα CD και στα πέντε, γιατί ο Μάτης και Φωνιάς είναι το πέμπτο κατά σειρά CD προσωπικό που εμφανίζομαι σαν τραγουδιστής. Δεν έχω παίξει κιθάρα, εντάξει, κιθάρα παίζω για μένα, σε live, σε μπαράκια, ναι. Αλλά στους δίσκους έχει προς το παρόν δεν το έχω τολμήσει. Αλλά μπορεί και να έρθει. Να σε ρωτήσω, νομίζω και ότι πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, ναι, έχεις κάνει ένα καινούριο κύκλο ακούστηκε εμφανίσεις. Ναι, είναι με τον Γεράσιμο Σπυράτο. Ένα φιλαράκι που γνώρισα πρόσφατα, τον Τζέρι. Έχουμε κάνει ένα ντουέτο, βγαίνουμε με δύο κιθάρες, αυτός με ηλεκτρική κιθάρα και είναι μεταλλάς αυτός, ξέρεις το στυλ του, ας πούμε, και τα χώνει. Εγώ ηλεκτροκλασική και παίζω σκούπα, ξέρεις, ναι, ρυθμική, και βγαίνουμε οι δυο μας. Σούπερ, έχουμε κοντινή εμφάνιση μπροστά μας. Όχι, μέχρι προχθές κάναμε τελευταία, κάναμε 3-4 μέσα στο μήνα, ναι, αλλά εξαντλήθηκαν. Τώρα δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, όχι. Οκ, μετά το Πάσχα, γιατί τώρα ούτως ή άλλως που έρχεται το Πάσχα, ναι, όλα τα live έχουν έτσι μια στάση, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι να πρωτοξεκινήσουμε, λοιπόν, παιδιά, θα σας πω το εξής. Έχω μόλις απολυθεί από το στρατό και στο μαγαζί, σε ένα μαγαζί από τα κεντρικά κιθαράδικα της Αθήνας, του Δημήτρη του Δήμου, όπου μετέπειτα δούλεψα εκεί πέρα για αρκετά χρόνια, τέλος πάντων. Εκεί μέσα λοιπόν, από εκεί μου ήρθε η πρώτη μου γνωριμία, μόλις έβγαινα από το στρατό, το 90-91, κάπου εκεί, και μου λέει ο Δημήτρης από εκεί πέρα, εμπιστευτικά στο λέω, μην το πει σε κανένα, λέει ότι οι Ρυφηφοί ψάχνουν για τραγουδιστή, λέει, στο καινούριο δίσκο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εγώ τώρα είχα τους φτιάξει ακόμη τους πρώιμους Τζόκερ με ξένο στίχο και τα σχετικά, και λέω γιατί όχι, ας πούμε, να το δούμε αυτό. Και είναι η πρώτη φορά που γνωρίζω τον Δημήτρη. Ήρθε σπίτι μου, έτσι. Έρχεσαι, με παίρνεις από το Δήμο. Πάμε πάνω, ήταν και ο Κατσιπόδης και καθόμαστε πάνω για το Αμετανόητα Τρελός. Ναι, ναι, ναι. Κι άλλο ένα τραγούδι ήταν, δεν το θυμάμαι, ρε Δημήτρη. Από τον ίδιο δίσκο. Από τον ίδιο. Δύο ήταν να τεστάρω. Μήπως ήταν το «Κάπου θα με βρεις», αυτό θα ήταν. Αυτό θα ήταν. Το «Κάπου θα με βρεις», τραγουδάρα, ναι. Τελικά δεν μας έκατσε. Δεν μας έκατσε, γαμώ το. Δεν μας έκατσε. Και εγώ θυμάμαι μία άλλη λεπτομέρεια. Περνάνε κανένα δύο χρόνια, ναι, και ήμουνα στο ταχυδρόμο και στο Μέγα που το τελευταίο θρανείο και την εκπομπή και αυτά. Και ίσα που δεν έτυχε να φέρουμε Ρυφηφοί στην εκπομπή, αλλά σας πέτυχα στο MCM τότε. Α, το MCM, ναι, στο MCM. Που γινόντουσαν. Τα live, ναι, 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 ναι. Και καλά, αυτό είναι άλλο χαμένο επεισόδιο της ιστορίας. Έχεις κανένα βίντεο από αυτές τις ιστορίες, από τότε, από το 91-92, MCM, Ρυφηφοί? Όχι. Δεν τα έχω. Τα γύριζε. Γιατί είσαι τρομερό άρχιο. Ναι, 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 όχι. Αυτά όμως δεν είχα κάμερα δική μου τότε. Και τα γύριζαν αυτοί του MCM, τα γυρίζανε. Ναι. Και στο Caravel που έγινε η μία και στο Γουδί η δεύτερη. Μπράβο. Οι μεγάλες. Δεν έχω όμως. Δεν τα έχω αυτά τα αρχεία, όχι. Σας έπαιξε το MCM, πρέπει ναι, να σας έπαιξε. Ναι, 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 έπαιζε το φύλαμε. Το φύλαμε το έπαιζε, ναι. Τελικά δεν. Τελικά τότε είχε γίνει έτσι λίγο μόδα MTV, MCM, τέλος πάντων δεν. Το πάλεψε νομίζω εκείνος ο κύριος που είχε ανοίξει αυτό το παρελθόν. Το MCM μετά άρχισε να το μεταδίδει το 7X. Μπράβο. Μετά το βράδυ γινόταν το 7X, γινόταν MCM. Σωστά. Και μέχρι που έκλεισε. Έσβησε. Ναι, ναι, ναι. Έσβησε. Πάντως. Θυμάμαι εγώ, τώρα έτσι μιας και είμαστε σε εκείνα τα χρόνια πάλι, και η Ρυφηφοί ακμαίο και δυνατό. Ναι, ναι, με τους Ρυφηφοί ήμασταν εκεί, ναι, 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 ναι. Και βέβαια, εκείνη την εποχή, ας πούμε, δηλαδή αρχές 90s, νομίζω ότι η Pax Romana ήταν, και συνεχίζουν να έχουν το στάτους αυτού που θα πω τώρα, ήταν το μεγαλύτερο punk συγκρότημα στην Ελλάδα. Και μπορώ να πω ότι, ότι ονόματα σημερινά που έχουμε σαν τους Τρύπες ή ξέρω εγώ που με τον καιρό, ας πούμε, πήραν έτσι τον αέρα τους και τα σχετικά, τότε ήταν το μεγάλο όνομα. Οι Pax Romana ήθελαν
και θέλουν πάντα να είναι λίγο πιο underground. Δηλαδή, ναι, ακόμη και να τους προτείνεις κάποιο τρόπο για να ακολουθήσουν ένα πιο εμπορικό δρόμο που θα τους αναδείξει ακόμη περισσότερο, ναι, από ό,τι είναι, δεν θα το θέλανε, να το πω έτσι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το 94, πιστεύω, με την κυκλοφορία του «Σπάσε τη γραμμή», του τρίτου μας δίσκου, που έχει μέσα το «Συναγερμό» και τα υπόλοιπα, και με την παράλληλη εμφάνισή μας σαν support στο Ρόδον με τους Ραμόνς και τις τρεις βραδιές, χτυπήσαμε το top, το δικό μας, το προσωπικό, σαν συγκρότημα. Του κύκλου μας. Μετά, επειδή αποχώρησε και ο Χούλιο για ένα διάστημα, βέβαια τώρα είμαστε πάλι μαζί, το ξέρεις, και οι τέσσερις, και ηχογραφούμε για καινούριο δίσκο. Άγια σου. Ναι, βέβαια. Υπήρξαν κάποια κάμψη, ας το πούμε έτσι. Αλλά εκείνη το 94 ήταν για τους Punks Romana, πιστεύω, η καλύτερη στιγμή τους. Πάντως, Δημήτρη μου, είναι εντυπωσιακό, ας πούμε, ότι την ίδια περίοδο, δηλαδή μετά από... Ξεκινάμε, ας το πάρουμε με τη σειρά. Ξεκινάς δηλαδή να πεις μουσική. Τα πιο σοβαρά που έκανα, ναι, 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 είναι το 1974, μπαίνω στους Θαρσίν Χρή ως drummer. Είναι και το πρώτο μου συγκρότημα που έπαιξα τύμπανα. Και συλλεκτικότητες σε όλες οι κυκλοφορίες, ναι, σωστά, ναι, πάντα. Εντάξει, κάναμε ένα δίσκο με 30 χρόνια καθυστέρηση. Ο δίσκος των Θαρσί του 1974 κυκλοφόρησε το 2004. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ναι, ναι, ναι. Ο Νίκος ο Καραθανάσης από την Αναζήτηση Records, αυτός μας έβαλε στο τρυπάκι κλπ. Βινίλιο, μόνο βινίλιο. Λοιπόν, και είναι τα παλιά τραγούδια, ναι. Από εκεί ξεκίνησε η δουλειά. Μετά έμπλεξα με τους Smetterling, techno rock, ξέρεις. Έτσι. Μετά TVC, μετά Punks Romana. Δηλαδή, οι Punks Romana προηγήθηκαν λίγο το Ρυφηφή. Ναι. Όχι, 88. Όχι. Οι Punks Romana πολύ προηγήθηκαν. Πολύ, όχι λίγο. Προηγήθηκαν πολύ. Πολύ, ναι, 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 ναι. Τα κατάφερα, τα μπάλουνα. Έπαιζα συγχρόνως με 6 συγκροτήματα για να καταλάβεις. Αλλά στις πρόβες ήμουνα πάντα ο πρώτος. Και στις συναυλίες πάντα ο πρώτος. Οπότε κανένας δεν θα μπορούσε να μου πει ότι Δημήτρη, μην τα μπερδεύεις τα πράγματα, γιατί κάπου χαλάει το γλυκό. Δεν το χάλασα ποτέ το γλυκό. Πώς τα κατάφερες αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Ήσουν ασυνεπής σε όλους, περισσότερο από τους άλλους, ενώ είχες περισσότερα project. Mm. Είχες και το ραδιόφωνο από πότε? Από το 1989 ξεκίνησα στο ράδιο 1 της Χαλκίδας. Και μετά για 3 χρόνια ήμουν στο Rock FM. 91, 92, 93. Rock and roll βοήθειες. Rock and roll βοήθειες. Εντάξει, εκπομπή η οποία θα πούμε συνέχεια, έχουμε αφορμή τίτλος, να πούμε. Τίτλος παρμένος από τραγούδι των Punks Romana, εννοείται, από το δεύτερο δίσκο, από το Αντάρτες Πόλεων. Ήταν και σήμα της εκπομπής. Και ήταν και το σήμα της εκπομπής. Και το έχουμε. Να δούμε αυτό. Πάμε αυτό. Κολλάει με τρέλα τώρα. Ναι, ό,τι πρέπει. Τρομερό βίντεο. Μασάρισμένος ήχος, εξεγερμένης γενιάς. Έλα το υπόγειο, θα σου κάνει τη ζημιά. Έχει φαντάστορο στόχο, τα βουλαμένα σου τα αυτιά.
Rock and Roll Βοήθειες. Ήταν και το μουσικό σήμα της εκπομπής. Βέβαια, θυμήθηκα τώρα την άλλη λεπτομέρεια, η οποία εξηγεί το προηγούμενο, το πώς συναντηθήκαμε, ας πούμε. Ήταν ότι μέσα στο στρατό γνωρίστηκα με τον Γούντι. Ήμασταν στην ίδια φάση. Ήταν κοινός φίλος ο Άγγελος Αδαμιανίδης που φωτογράφησε και τους Παξωμάνα. Έχει καλό αρχείο. Ναι. Ο Γούντι μου μίλησε για σένα. Μπράβο. Όταν του είχα μίλησει εγώ για Νάσο και Τζόκερ κλπ. Μου λέει, με αυτόν λέει, ήμασταν μαζί στο στρατό. Και από τότε μου είπε ότι ετοιμάζει συγκρότημα που θα το ονομάσει Jokers. 89. Τότε, βέβαια. Και γνωριστήκαμε από μέσα, μετά ερχόμασταν και βλέπαμε και εσάς συναυλίες. Mm. Λέω καλά Λυκαβητός, λέω καλά Γεωπονική. Γεωπονική. Το πρώτο μεγάλο μπαμ. Τεράστιο. Ήταν η συναυλία που ένιωσα για τους Punks Romana τη διαφορά. Τεράστια. Δηλαδή, είχαμε κάποια χρόνια πίσω μας που κάναμε κάποιες συναυλίες. Πέντε κάτω όπως όλοι. Και όταν παίξαμε στη Γεωπονική, με το που ανεβήκαμε πάνω, έγινε ο πανικός. Για πρώτη φορά έγινε τέτοιος πανικός με τους Punks Romana και το αισθάνθηκα. Χιλιάδες. Το αισθανθήκαμε όλοι μας. Δηλαδή, ότι εδώ κάτι γίνεται. Και από εκεί πήρε φόρα το συγκρότημα μετά και ανέβηκε. Εξελίχθηκε, κατάλαβες. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλά. Ο Λυκαβητός πάλι ήταν στο διήμερο της ΑΕΤΑ. Okay. Ανεξάρτητες εκφραστικές τάσεις. Ο Ηρακλής Τριανταφυλλίδης από Ηρακλής και Λερναία Ύδρα, με τον Νικόλα τον Άσμου και πολλούς άλλους και πολλά συγκροτήματα. Φτιάξαμε ένα πακέτο όπου οργανωθήκαμε γύρω στα 30 συγκροτήματα μαζί και κατάφερε ο Ηρακλής και πήρε το Λυκαβητό διήμερο και παίξαμε 15 συγκροτήματα την πρώτη βραδιά και 15 τη δεύτερη. Και βέβαια εκεί εμφανιστήκαμε για η μοναδική φορά που παίξαμε και με τους Punks Romana στο Λυκαβητό. Θυμάμαι ένα άλλο που μπορούμε να πούμε οπωσδήποτε και για την εκπομπή αλλά και για τα ραδιοφωνικά σου δρόμενα. Η δικιά μου εκτίμηση και σοβαρά, χωρίς καθόλου επειδή είμαστε φίλοι και τέτοια, η Rock and Roll Βοήθειες είναι μια εκπομπή η οποία για μένα ήταν ουσιαστικά κοινωνικό έργο. Δηλαδή, τέρμα. Έδειξες όλα τα συγκροτήματα της εποχής, ρε παιδί μου, ναι. Το σύνολο. Και ανεξαρτήτως στυλ. Δεν είναι πάνω από. Έπαιχνες μόνο punk, μόνο metal, μόνο rock, μόνο ελληνικό, μόνο ξένο. Έχω μια άποψη επί αυτού του θέματος, γιατί κάποιοι φίλοι μου παραγωγοί που κάνουν ραδιόφωνο παίρνουν κάποια CD στα χέρια τους και λένε αυτό μου αρέσει, το παίζω. Αυτό δεν μου αρέσει, δεν το παίζω. Ή αυτό έχει κάπως καλή παραγωγή, το παίζω. Αυτό έχει πιο μέτρια παραγωγή, δεν το παίζω. Άποψη είναι και αυτή, τη δέχομαι. Εγώ έχω την άκρως αντίθετη άποψη. Ό,τι πέσει στα χέρια μου, το παίζω. Είτε μου αρέσει, είτε δεν μου αρέσει. Και αν και τα παιδιά δεν είχαν πολλά λεφτά για να κάνουν μια καλή παραγωγή και είναι λίγο μέτριο το άκουσμα, πάλι θα τους δώσω μια ευκαιρία να ακουστούν. Και δεν θα κρίνω εγώ αν είναι καλό ή όχι. Άλλο τα προσωπικά μου γούστα τα έχω κι εγώ. Κάποια μπορεί να πει αυτό, αρέσει, ας πω όχι. Mm. Αλλά θα το παίξω στην εκπομπή μου για να δώσω την ευκαιρία στο συγκρότημα να ακουστεί και από εκεί πέρα ο ακροατής να κρίνει αν του αρέσει ή όχι. Έτσι το βλέπω. Και ίσως και ήταν ένας λόγος που εγώ δεν έχανα την εκπομπή με τίποτα. Γιατί πραγματικά δεν ήξερες ότι θα ακούσω ένα στυλ, ας πούμε, και τέρμα και τελείωσε. Δεν ήξερες τι θα είναι το επόμενο. Γιατί και ήσουν και. Βέβαια αυτό σε βγάζει και εσένα το ίδιο να είσαι ανοιχτός. Γιατί μπορεί ξαφνικά να σ' αρέσει ένα συγκρότημα σε στυλ που να μην ακούς συχνά. Μα και τώρα που κάνω και τις Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 3 που έχουμε ξεκινήσει και ηχογραφούμε. Μπράβο, θα σε ρωτήσω για πες. Ναι, σε συνεργασία με έναν φίλο που απέκτησα τα τελευταία χρόνια, τον Νίκο Αντωνίου. Με τον οποίο γνωριστήκαμε στον Ατλαντής που κάναμε πρόγραμμα. Έχω φύγει τώρα πλέον. Ναι. Και εγώ και ο Νίκος δεν είμαστε πλέον εκεί. Ήμασταν όμως πριν λίγα χρόνια και εκεί γνωριστήκαμε. Και έγινε πρόταση από τον Νίκο. Μου λέει: Δημήτρη, έχεις 18 χρόνια να κυκλοφορήσεις Rock and Roll Βοήθειες. Δεν για βάζουμε μπροστά. Παλιές, ρε, Δημήτρη. Οι παλιές έγιναν 93-95 και ήταν απόφθεγμα επιλογής μου μέσα από τις κασέτες που μου φέρναν τα συγκροτήματα τότε στο Rock FM. Δηλαδή δισκογράφησες ουσιαστικά συλλογές. Είχα τις κασέτες. Ναι. Εγώ και τις έχω ακόμη. Είναι γύρω στις 500 κασέτες από συγκροτήματα του τότε. Μερικά από τα ονομαστά πλέον ονόματα του χώρου του ελληνικού ροκ σκηνή. Τότε έχω τα ντέμο τους. Τα πρώτα που μου φαίνεται, φίλε, μπορείς να μας παίξεις το τραγουδάκι μας. Να το παίξουμε, παιδιά. Λοιπόν, κάποια στιγμή κάθισα, επέλεξα κάποια συγκροτήματα που μου αρέσαν, τους τηλεφώνησα. Και τα βρήκαμε και κυκλοφόρησα τις Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 1 και μετά από 2-3 χρόνια νομίζω τις Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 3. Και τώρα 18 χρόνια μετά κυκλοφορούμε σε λίγους μήνες τις Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 3. Σε βινήλιο βέβαια θα γίνει και σε CD και ελεύθερα στο ίντερνετ όλα τα τραγούδια. Πολύ σημαντικό νέο για τους φίλους και όλα τα που βρίσκουν βήμα. Ναι. Πάντα οι Rock and Roll Βοήθειες παρουσιάζουν νέα ελληνικά συγκροτήματα. Ναι.
Το λέω αυτό γιατί και μερικοί φίλοι μου παίρνουν και μου λένε να μπούμε κι εμείς. Σας λέω εσείς, αφήστε να μπει κανένα καινούριο συγκροτηματάκι του από τις Ιρικάδες. Οι πιο παλιοί έχουν βρει το δρόμο τους ή αν δεν τον βρήκαν δεν θα τους τον δείξω εγώ τώρα, ας πούμε. Δίνει βήμα ο Δημήτρης επί δεκαετίες για συγκροτηματάκια. Εντάξει, είναι το πάθος μου. Άλλοι έχουν πάθος με τον υπόδρομο, άλλοι με τον τζόγο, άλλοι με τις γυναίκες, άλλοι με τα σκυλάδικα. Εγώ έχω πάθος με το ελληνικό ροκ. Τι να κάνουμε. Δημητράκας.com. Όχι, το site. Ναι. Δημήτρης Δημητράκας.gr. Οκ. Okay. Δημήτρης Δημητράκας.gr, όπως το ακούμε. Δημήτρης Δημητράκας με μικρά ξένα. Ελληνικά να είναι. Δημήτρης Δημητράκας.gr χωρίς κενό. Και μπαίνει κατευθείαν στο site μου. Yeah, το site του Δημήτρη. Μιλάμε, είναι από τα πιο παλιά στην Ελλάδα και από τα πιο καταπληκτικά κατανεμημένα. Τα βρίσκεις τα πάντα σωστά. Δηλαδή, μπείτε. Και τι θέλετε να βρείτε? Θέλετε ρηφή, θέλετε πανξρωμάνα, θέλετε άλλες συνεργασίες, θέλετε συνεντεύξεις, θέλετε τη θρηλυκή βέβαια συνέντευξη του Παύλου. Αυτή είναι η τελευταία συνέντευξη του Σιδηρόπουλου. Είχα μια άτυχη στιγμή, εγώ θα την ονομάσω άτυχη. Κάποια στιγμή, εγώ έφερα κάθε εβδομάδα και συγκροτήματα. Last Drive, Deus Ex Machina, South of the North, Villa 20. Όλα τα συγκροτήματα περάσαν από το. Κάποια στιγμή λέω στον Παύλο, Παύλο, θα έρθει για συνέντευξη. Ναι, μου λέει Δημήτρη, και πράγματι. Ήρθε και κάναμε μια συνέντευξη η οποία πήγε όμως έτυχε και πήγε και πολύ καλά. Είναι στρωμένη, ήμουνα και εγώ ενημερωμένος για τα πάντα, τέλεια. Έφυγε ο Παύλος, τον ευχαρίστησε και μετά από 10 μέρες πεθαίνει. Αρχίζουν τα τηλεφωνήματα να πέφτουν 10-10, ξαναπαίξε την συνέντευξη με τον Παύλο. Εγώ όμως δεν τις ηχογραφούσα τις συνεντεύξεις και δεν την είχα. Τι να κάνω, βγαίνω στον αέρα και λέω παιδιά, ήξερα εγώ ότι γράφουν όλοι σε κατσέτες τις εκπομπές μου. Τις οποίες συναντάω κόσμο ακόμη και τώρα, όλοι τις έχουν φυλαγμένες στα σπίτια τους, στα συρτάρια τους, σε κατσέτες. Και λέω παιδιά, έτσι και έτσι, όποιος έχει την ευγετή καλοσύνη, ας μου φέρει σε κασέτα τη συνέντευξη για να την ξαναπαίξουμε. Και πράγματι 4-5 ακροατές και ακροάτριες ήρθαν από το σταθμό, μου δώσαν την κασέτα τους. Πήγα σπίτι, έκανα και μοντάζ γιατί άλλος είχε το πρώτο μισάωρο, άλλος είχε το δεύτερο, άλλος η κασέτα κουβότανε κάπου και τέτοια. Και έφτιαξα ένα μοντάζ και ολοκληρώθηκε η συνέντευξη μία ολόκληρη ώρα και υπάρχει και στο site μου και στο YouTube νομίζω αυτή η συνέντευξη του Παύλου. Η οποία μιλάει μόνο για μουσική. Ναι. Δεν μιλάει, δεν αναφέρεται σε άλλα θέματα. Ναι. Μιλάει ο ίδιος ο Παύλος για την πορεία του στη μουσική. Πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μέχρι εκεί που φτάσαμε. Τελευταία συνέντευξη σε σένα, εγώ έτυχε να είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που το χαιρέτησα ουσιαστικά εκεί στην κηδεία. Άστο, να το πούμε άλλη φορά αυτό, γιατί είναι μια πολύ δύσκολες εμπειρίες αυτές. Λοιπόν, ας δούμε, εγώ θα έλεγα, για να μεταφερθούμε κιόλα. Σε ένα άλλο κλίμα. Σε άλλο κλίμα, γιατί από τη μία έχουμε το πόδι σε punk rock, ας πούμε, ξέρω εγώ, και την καλύτερη ελληνική μπάντα punk rock, κατά τη δικιά μου γνώμη. Έχετε τα καλύτερα τραγούδια, ρε παιδί, είναι ύμνια. Να το πω αλλιώς. Ποπίστας και πάνκης. Ναι. Γίνεται. Και όμως γίνεται. Ρυφηφή. Πάμε για ρυφηφή και μετά να σχολιάσουμε ρυφηφή. Παραλίγο να κάνουμε τη μαζί. Ένα πέρασμα, θα πω μετά. Oh,
Δημήτρη μου, οι Ρυφηφοί έχουν δισκογραφία από μέχρι πότε και πόσα άλμπουμ, δεν θυμάμαι. Με πέντε είναι. Άλμπουμ. Το πέμπτο βέβαια είναι μια εξαίρεση στον κανόνα. Το κάναμε μόνοι μας εγώ και ο Νίκος ο Κατσιπόδης μετά τη διάλυση των Ρυφηφοί. Και εμφανιστήκαμε οι δυο μας σαν ντουέτο Ρυφηφοί και σαν τραγουδιστές των Ρυφηφοί. Okay. Ενώ εντάξει. Εντάξει, είσαστε σαν. Πώς λέμε τότε, ρε παιδί μου, ή τότε έχουν διάφορες μορφές, ας πούμε. Ναι, είχαμε πολλές μορφές. Φύγανε, μπήκανε, βγήκανε, ναι. Ναι, πολλές μορφές. 88 ξεκίνησαν Ρυφηφοί, Λεωνίδας Παφιλιάρης, Νίκος Κατσιπόδης και εγώ. Και μετά υπήρχαν πολλές αλλαγές στο σχέδιο. Και διάφοροι τραγουδιστές, διάφορες φωνές. Και αλλαγές. Ναι, είχαμε πρόβλημα με θέματα. Δεν θέλανε. Όσοι ήρθαν στο συγκρότημα δεν θέλανε να γίνουν μέλη. Οπότε αναγκαστικά, αλλά εν τέλει και προς όφελός μας, ναι, αναγκαστήκαμε να πούμε: οι Ρυφηφοί είναι συγκρότημα δημιουργών. Έτσι. Δεν έχουν τραγουδιστεί. Πράγμα που σημαίνει και με τους Σπυριδούλα. Από τους Σπυριδούλα, ξέρεις τους δύο κιθαρίστες ουσιαστικά, αν και τραγουδάει και ο Νίκος. Και έχουν σε πέντε δίσκους έχουν αλλάξει και αυτοί πέντε τραγουδιστές. Αλλά ξέρεις ότι οι Σπυριδούλα είναι αδερφοί Σπυρόπουλοι, έτσι. Το ίδιο και ο Ρυφηφοί. Είπαμε είναι συγκρότημα δημιουργών. Ο κιθαρίστας, ο μπασίστας και ο ντραμίστας και ο πληχτράς, αυτή είναι η Ρυφηφοί. Ο τραγουδιστής, κατά δική τους επιλογή βέβαια, γιατί εμείς πάντα τους λέγαμε, έλα να προχωρήσουμε μαζί. Όχι, δεν θέλανε. Ήτανε συνεργάτες οι τραγουδιστές πάντα. Και έτσι αναγκαστικά σε κάθε επόμενο δίσκο αλλάζαμε και τραγουδιστές. Πορεία τώρα μιλάμε για μεγάλη. 88 με 2000. Εν τω μεταξύ, προσπαθώ να συγκρίνω έτσι σε εισαγωγικά. Τις μεγάλες στιγμές Punk Show Mind και τις μεγάλες Ρυφηφοί. Νομίζω και με Ρυφηφοί υπάρχουν μεγάλες στιγμές. Όχι τόσο. Με τους Punk Show Mind είναι άλλο το. Είναι άλλο το στάδιο. Πιο... Υπάρχει πόρος, υπάρχουν εκρηκτικές συναυλίες, υπάρχει εκρηκτική ατμόσφαιρα. Άλλο πράγμα. Καμία σχέση με τους Ρυφηφοί. Τα πράγματα είναι γλυκά και τρυφερά. Και όσον αφορά. Με καλή διαδρομή. Με καλή διαδρομή. Συναυλίες μεγάλες. Συναυλίες, όχι μεγάλες. Μεγάλες, πολύ μεγάλες συναυλίες δεν κάναμε με τους Ρυφηφοί. Κάναμε ωραίες και καλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα, αλλά καμία σχέση με την εκρηκτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται στις συναυλίες των Punks Romana. Με τους Ρυφηφοί υπήρχαν άλλα του, ότι γίναμε μια παρέα, αγαπηθήκαμε μεταξύ μας και ζήσαμε 10-12 χρόνια σαν αδέρφια. Σούπερ. Ναι, και δημιουργικά. Ναι, και δημιουργικά βέβαια. Αλλά και κάναμε και παρέα. Βγαίναμε. Πήγαμε ο ένας στο σπίτι του άλλου. Τηλεφωνιόμασταν 15 φορές την ημέρα μεταξύ μας. Και εντάξει, πολλά χρόνια και κράτησε το πράγμα. Ναι, κράτησε. Και το ίδιο ισχύει και για τους Punks. Έτσι, με τους Punks Romana είναι κάτι ανεπανάληπτο αυτό που συμβαίνει τώρα, το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί κιόλας. Είμαστε class, 32 χρόνια συγκρότημα και με το αυθεντικό σχήμα. Απίστευτο. Frank, Woody, Χούλιο, Δημητράκας. Είμαστε οι τέσσερις που ξεκινήσαμε και κάναμε. Εγώ δεν συμμετείχα στην αρχή, στη διατάρεξη βέβαια. Μπήκα αμέσως μετά και κάναμε τους τρεις πρώτους δίσκους. Και τώρα που κάνουμε και τον έκτο δίσκο, πέμπτο, έκτο τι είναι, είμαστε πάλι το αυθεντικό σχήμα. 32 χρόνια μετά γίνεται. Παιδιά, είναι απίστευτο. Και ούτως ή άλλως εμένα μου φαντάζουν έτσι και τις έχω δηλαδή θησαυρένια μέσα μου. Τις ωραίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στιγμές που ήρθαμε, που σας είδαμε στο. Πρόσεξε, εσύ έτυχε και μας είδες στην πρώτη μας επανεμφάνιση μετά από 10-15 χρόνια εκεί στο Ήλιον. Στο Ήλιον. Ήσουν μέσα, στο υπόγειο. Ναι, ήσουν μέσα. Και άλλες φανταστικές στιγμές, καλά πέρα από Punk Show Mind που δεν έχω χάσει επεισόδια επειδή έχουμε και εμείς την επαφή. Άλλα τρομερά επεισόδια είναι τώρα, φαντάσου δηλαδή, μέσα στο ίδιο στούντιο να τζαμάρουνε. Ρυφηφοί με μέλη Τζόκερ και ή στο στούντιο το Τζόκερ να έχουν έρθει μέλη Punk Show Mind και να τζαμάρουνε. Έχουν γίνει διάφορα, διάφορα. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία, ναι. Λοιπόν, θα έλεγα τώρα να πάμε λίγο πιο πίσω. Μία από τις πολύ πολύ σημαντικές σου, γιατί πολλοί κόσμος ξέρει Ρυφηφοί. Ακόμη περισσότερος κορώνεται Punk Show Mind. Αυτά τα δύο είναι πιο γνωστά, τα άλλα είναι λίγο πιο άγνωστα. Λοιπόν. Δύο μάλλον από τις πρωτοποριακές σου μπάτες, γιατί συμμετείχες και σε αρκετές και με σοβαρή ανάμεξη, είναι η TVC, είναι και η Smetterling. Η TVC είναι πολύ ξεχωριστό πράγμα. Η TVC ήταν τα πρώτα New Wave συγκροτήματα στην Ελλάδα. Μετά την εμφάνιση των Παρθενογένεσης, που ήταν και η πρώτη ίσως στην Ελλάδα που βγήκαν και είπαν είμαστε New Wave, Punk, ξέρω εγώ. Μετά έγινε βέβαια η συλλογή διατάραξης κοινής ηχείας με Stress, Ex-Humans, Punks Romana, Grover και άλλο ένα, δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί ενδιάμεσα εμφανίστηκαν κάποια συγκροτήματα που είχαν μια τάση προς το punk, αλλά δεν ήταν και punk καθαρό αίμα. Ήταν το λεγόμενο New Wave που φορέθηκε τότε και να αναφέρω τους Sharp Ties βέβαια και τους TVC και κάποια άλλα συγκροτήματα εννοείται. Λοιπόν, με τους TVC κάναμε και εκεί μια πρωτοπορία. Πήγαμε, αποφασίσαμε, τολμήσαμε, τα εγκαταλείψαμε όλα εδώ και όλο το συγκρότημα πήγαμε στον Καναδά, στο Τορόντο. Κάναμε εμφανίσεις το 1983 και
υποτίθεται με σκοπό και στόχο να κάνουμε παγκόσμια καριέρα. Ξέρεις τι καταφέραμε? Μετά από 3 μήνες γυρίσαμε πίσω αποτυχημένοι. Αλλά πήγαμε το Ρόντο στον Καναδά, κάναμε συναυλίες από εδώ και από εκεί, περάσαμε ωραία. Αλλά μετά από 3-6 μήνες πώς ήταν, έπρεπε να το αποφασίσουμε ή να μείνουμε παράνομοι εκεί και να το παλέψουμε αλλιώς ή να γυρίσουμε πίσω. Και εν τέλει γυρίσαμε πίσω. Αλλά το τολμήσαμε, μπήκαμε στο αεροπλάνο και οι 4 και πήγαμε στον Καναδά. Αυτό το έχουν κάνει μόνο οι Σόκρατες από ό,τι ξέρω. Για τότε. Τώρα που έχουν αλλάξει τα δεδομένα, πολλά συγκροτήματα μπαίνουν σε ένα βάν. Το έχουν κάνει και Deus Ex Machina από ό,τι ξέρω, και Last Ride, και πολλά συγκροτήματα, ακόμη και πιο μικρές εμβέλειες, μπαίνουν σε ένα βάν, μέσω του ίντερνετ κλείνουν 5-10 συναυλίες όλη την Ευρώπη και κάνουν ένα mini tour. Τώρα γίνεται, τότε δεν γινόταν. Τότε ήταν τόλμημα και για τους Σόκρατες που το κάνανε. Και οι Τερμίτες, νομίζω, είχαν πάει στη Γαλλία με το Μαχαιρίτσα και τους υπόλοιπους. Ναι. Και το πήγα κάτι να κάνουν. Ναι. Και αυτοί. Αυτό που θα δούμε τώρα το With You. Ναι, το With You είναι το αγαπημένο μου τραγούδι των TVC από τον πρώτο δίσκο. Με το φοβερό εξώφυλλο. Μια μπότα που λιώνει, έχει μισολιώσει ένα μανταρίνι. Ναι. Και είναι γυρισμένο ζωντανά live στην Station One, στην Πατησίων. Όπου κάποια εποχή γινόντουσαν live με ελληνικά συγκροτήματα. Καλά, δείτε τώρα το... 1982. Σπάνιο πράγμα, απίστευτο. Έχω μείνει έκθαμβος, γιατί είναι τόσο σπάνιο να υπάρχει τόσο καλή ποιότητα υλικού. Πρέπει να ευχαριστήσω δύο ανθρώπους που με το βοήθησαν να έχω αυτό το αρχείο, τουλάχιστον το τηλεοπτικό.
τον DJ Λεό, ο οποίος τότε ήταν DJ στη Station One. Γύριζε τα συγκροτήματα που παίζαν και μετά είχε την ευγενή καλοσύνη να πηγαίνει σπίτι του να κάνει αντίγραφο στη βιντεοκασέτα, να κρατάει βέβαια τη δική του, υποθέτω, αλλά να σου τηλεφωνάει και να σου λέει: έλα να πάρεις το βίντεο με τη συναυλία σου. Ποιος το κάνει αυτό? Ναι, όχι, κύριος. Ναι, πολύ κύριος. DJ Λεό. Και ο Νίκος Σέρτ από το Μεγάλο Πεύκο είναι το παλικάρι. Εκεί μένει, εκεί ζει, εκεί έχει και το προσωπικό του φωτογραφείο, ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μου και μου είχε γυρίσει σε βιντεοκλίπ όλα τα συγκροτήματα της rock and roll βοήθειες, και της νούμερο 1 και της 2. Μου είχε γυρίσει σε βιντεοκλιπάκια, ας το πούμε, και το Λούκι από τις βοήθειες που ήταν σημείο στο πρώτο, και τη φυλακή του Χρήστου Ζυγομαλά. Το Λούκι ήταν του Ανδρέα Κουμπαρούλη που τραγούδαγε τώρα. Ναι. Μου τα έχει κάνει και αυτά βιντεοκλιπάκια και τα. Και έτσι με βοήθησαν κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, να έχω υλικό οπτικό σε στυλ βίντεο από εποχές που εγώ από μόνος μου δεν είχα τη δυνατότητα. Τώρα έχω μια κάμερα όπου βάζω την Εύη, γυρίζει συνεχώς, ας πούμε. Όπου πηγαίνω, βάρεθηκε να γυρίζει. Αλλά τότε δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Πάντως, εγώ σε θυμάμαι πάντα. Δηλαδή, δεν είναι τυχαία στα χέρια σου αυτά τα πράγματα. Ούτως ή άλλως, γιατί και εσύ προσέφερες πάρα πολλά σε φάση. Πώς να σου πω, δεν το λέω δημοσία σχέση, είναι τρέξιμο. Είναι αυτό που λέμε. Τρέξιμο, εντάξει. Τρέχω από το πρώτο. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Ναι. Γιατί πραγματικά εγώ σε θυμάμαι από τέλη 80s και 90s ουσιαστικά. Mm-hmm. Για 70s και 80s ακριβώς αυτό το πράγμα έκανες. Δηλαδή, σε όποιο συγκρότημα, ας πούμε, ήσουν η ψυχή όπως είσαι και. Κοίτα, και στα άλλα. Δεν έκανα το λάθος να προσπαθήσω να κάνω κάτι στο οποίο δεν έχω ταλέντο. Mm. Εντόπισα που έχω ταλέντο και εντόπισα επίσης που δεν έχω ταλέντο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά οι τραγουδιστές, νιώθουν την ανάγκη, ακόμη και όταν δεν έχουν ταλέντο να γράψουν όμορφα τραγούδια, θέλουν και καλά να γίνουν συνθέτες ή στιχουργοί. Και το πιέζουν το πράγμα. Mm. Εγώ είχα το γνώθηση αυτό να πω. Στίχους είμαι μάπα. Μουσική δεν μ' αρέσουν αυτά που γράφω. Που είμαι καλός στο οργανωτικό. Εκεί λοιπόν έριξα βάρος. Ήμουνα ίσως η ψυχή που έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ για όλα μου τα συγκροτήματα και δεν θέλησα να γράψω τραγούδι. Αν ψάξεις τους δίσκους μου, πώς είναι, 20-30, δεν έχω γράψει ούτε ένα τραγούδι. Γιατί μου λένε, δεν συγγράψεις και εσύ ένα τραγούδι. Γράφω. Το ακούω, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει εμένα πρώτα απ' όλα. Γιατί με το ζώο να το πιέσω να μπει σε δίσκο. Άστο. Ας το κάνουν αυτό αυτοί που έχουν ταλέντο. Α, ο Μάκης ο Πολάκης τώρα που γράψε τους στίχους στο Μάντι, έτσι. Πολύ. Ο Κατσιπόδης που έγραφε παλιά στους Ριφιφί, ο Φρανκ που γράφει τους στίχους στους Πανκς Ρωμάνα. Άνθρωποι που το έχουν το ταλέντο. Ή κάποιοι άλλοι που είναι μουσικοί, ρε, έχουν ταλέντο στη σύνθεση. Ο Χούλιο έχετε, και ο Γκούντι έχουν πολύ ταλέντο και ο Κατσιπόδης το έχει αυτό. Μελωδίες, να φτιάχνουν ωραίες μελωδίες. Διότι το μυστικό της επιτυχίας ενός συγκροτήματος και ενός τραγουδιού, να το πω έτσι, είναι οι μελωδίες που θα δώσεις να ερμηνεύσει ο τραγουδιστής. Πέρα από το στίχο. Πρέπει να έχει ωραίες μελωδίες. Θυμάσαι το δικό σου. Πάρε με μακριά. Φοβερή μελωδία. Έχουμε και αυτό το κοινό. Έχουμε γνωστές κοινές μπαλάδες. Κοινό μας χαρακτηρισμό, οι μπαλάδες. Το φύλαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ είναι. Ναι, με το πάρε με μακριά είναι κοντά η διαφάνεια. Με ρωτάνε, μου λέει Τζόκερ, το φύλαμε. Όχι, ναι, πάρε μακριά. Συμβαίνει αυτό. Ναι. Και πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι και το πάρε με μακριά είναι το ρίβι. Ναι. Λοιπόν, κοίτα. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά, το πράγμα. Δεν προλάβαμε να πούμε ούτε το 1/10 από αυτά που φανταζόμουν εγώ ότι θα μπορούσαμε να πούμε με τον Δημήτρη. Δεν γίνεται να πούμε ούτε το 1/10 σε μια εκπομπή, κυριολεκτικά. Οπότε σημαίνει ανανεώνουμε το ραντεβού έτσι κι αλλιώς, ανοιχτά, ορθά ανοιχτά. Εννοείται αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε επικοινωνία ούτως ή άλλως. Άρα θα την βρούμε την λύση. Έτσι κι αλλιώς. Mm. Και να πούμε για πράγματα που ίσα που ξύσαμε την άκρη της γωνίτσας του περιτυλίγματος σήμερα, ας πούμε, να μπορέσουμε να πούμε λίγο πιο βαθιά, ίσως κάποια άλλη φορά. Θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι στο βίντεο κλιπάκι με το οποίο θα κλείσουμε, που είναι το Μάντης και Φωνιάς, το μόνιμο από το καινούργιο δίσκο, το καινούργιο CD που μόλις κυκλοφόρησε, και είναι ένα τραγούδι που το έχουμε ερμηνεύσει μαζί, έχει συμμετοχή στο σήμερα. Φτιάξαμε αυτό το βίντεο κλιπ τελείως μόνοι μας. Και οι δημιουργοί στο θέμα του βίντεο κλιπ είμαστε πέρα από εμάς τους δυο, μας βοήθησαν η Εύη και η Μαριλένα. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Και μάλιστα πάρα πολύ, με πολύ σημαντική βοήθεια. Το έχουμε απολαύσει αυτό το βίντεο. Είναι το καινούριο, είπαμε, CD, ανακεφαλαιώνω τρίτη φορά κι εγώ. Ναι, Μάντης και Φωνιάς, Δημήτρης Δημητράκας, Ανδρέας Τριανταφυλλίτης, Μάκης Πολάκης. Και να δούμε το ομώνυμο κομμάτι. Ραντεβού, παιδιά, επόμενη φορά. Ελπίζω πολύ σύντομα να είμαστε μαζί πάλι, Δημήτρη, εδώ πέρα. Το ξέρεις. Θα κατέβω ναύπλιο για καφέ. Τα λέμε ναύπλιο πρώτα και θα τα πούμε και εδώ πέρα. Λοιπόν, τελειώνουμε σήμερα με Μάντη και Φωνιά και δίνουμε ραντεβού
έχεις χρόνο να σου πω κι ακόμα περιμένω. Είχες αφήσει ανοιχτά να μπαίνω και να γεννώ και κάπου στα κρυφά δειλά-δειλά κοιτούσες. Ποτέ σου δεν με ρώτησες και όλο απορούσες. Σημάδια είδες και πληγές στο φως από το φεγγάρι. Δικές μου είναι οι στιγμές σαν ρίχνω μαύρο ζάρι. Κρέσταζες στο πάτωμα κρύο συγκρότα σκέπα. Σε λίγο απόψη φύρισες, πες μου πως είναι θέμα. Έχεις από φεγγάρι μου να μην με μαρτυρήσει. Δεν μη μου δίνω εγκράτευσα η νύχτα να με κρύψει. Με φτάνει. Έγινα μάτις και φωνιάς μια νύχτα στον καθρέφτη και στα στενά της γειτονιάς χρόνια ζητώ το φταίχτη. Όλος κοντάφτος στις σκιές με βλέπεις και τρομάζεις. Σβήσε τα φώτα και αν θες μη με κοιτάζεις. Έσταζε στο πάτωμα, κρύο σύγκροτα σκέμα. Σε ρίχνω το ψηφίρισες, πρέπει πως είναι ψέμα. Έσβησα το δεκάρι μου, να είναι μαρτύρηση. Και μην κουνεί να κράτησα, τη νύχτα να με κρύψει. Ένας λαβύρινθος ονείρων.